Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να δεσμεύονται και να διατυμπανίζουν ότι δεν θα στείλουν στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αλλά θα στείλουν μια πρώιμη έκδοσή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που βομβαρδίζει σε κατάδυση και βρίσκεται στο οπλοστάσιο των Αμερικανικών κομάντος. Τα νέα όπλα Switchblade 600 αποτελούν μέρος της θανατηφόρας στρατιωτικής βοήθειας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο την Παρασκευή το βράδυ και θα ανατεθούν απευθείας από τη βιομηχανία, αντί να αντληθούν από υπάρχοντα αποθέματα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που ζήτησαν να μην ταυτοποιηθούν συζητώντας το σχέδιο. Ο Λευκός Οίκος είπε στις 16 Μαρτίου ότι θα προμήθευε με 100 από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως μέρος ενός πακέτου όπλων και εξοπλισμού 800 εκατομμυρίων δολαρίων που ελήφθησαν από τα αμερικανικά αποθέματα. Η πρώιμη έκδοση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που βομβαρδίζει σε κατάδυση βρίσκεται στο οπλοστάσιο των Αμερικανικών κομάντος από τότε που στάλθηκε κρυφά στο Αφγανιστάν το 2010 για χρήση κατά των Ταλιμπάν. Αξιωματούχοι του στρατού το έχουν περιγράψει ως υπτάμενο κυνηγητικό όπλο. Εν τω μεταξύ, ο στρατηγός Μίλεϊ θέλει οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να οικοδομήσουν νέες βάσεις στην περιοχή όπου τα αμερικανικά στρατεύματα να μπορούν να εναλλάσσονται. Ο Μίλεϊ είπε στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής ότι οι χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία και η Ρουμανία είναι πολύ πρόθυμες να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία νέων βάσεων. «Θα τις χτίσουν, θα τις πληρώσουν», είπε ο Μίλεϊ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.